Μέρες περίπου είχαμε ευρωπαϊκές εκλογές. Το αποτέλεσμά τους πολλοί προσπαθούν να το ξεχάσουν. Ήταν όμως ένα αποτέλεσμα καταλυτικό. Τα κόμματα που κυβερνούν, που συγκυβερνούν, έχασαν 11 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν κυβερνά πια το πρώτο και το τρίτο κόμμα. Κυβερνά το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα, με βάση την πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Και πρώτο κόμμα, με διαφορά 4 ποσοστιαίων μονάδων, σε μια εκλογική αναμέτρηση εθνικής κλίμακας, είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη μέρα των εκλογών, επισκέφθηκα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εξερχόμενος είπα πράγματα αυτονόητα. Δεν πρωτοτύπησα σε κάτι, έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Ευρωπαϊκές εκλογές να αποδεικνύουν ότι υπάρχει αναντιστοιχία της λαϊκής βούλησης με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική και με τους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Και άλλοι πριν από μένα είπαν τα αυτονόητα. Κατέγραψαν αυτή την αναντιστοιχία. Και είπα ότι η παρούσα κυβέρνηση στερείται και ηθικής και πολιτικής νομιμοποίησης να λαμβάνει αποφάσεις που θα δεσμεύσουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό και κυρίως τις επόμενες κυβερνήσεις για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θα έλεγα να τις δεσμεύσουν οι στοδιεινεκές με αποφάσεις που είναι κρίσιμες, σε κρίσιμα θέματα. Και είπα επίσης ότι μέχρι ότου η χώρα οδηγηθεί ομαλά και συντεταγμένα, όπως προβλέπουν το Σύνταγμα της χώρας και οι νόμοι, στην λαϊκή ετοιμιγορία, γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και φυσικά δεν αμφισβητώ το δικαίωμα που στον Πρωθυπουργό να καθορίσει πότε θα γίνει αυτό, ομαλά και συντεταγμένα. Μέχρι ότου όμως προσφύγουμε στη λαϊκή ετοιμιγορία και σε εθνικές εκλογές, με βάση τους διαμορφωμένους νέους πολιτικούς σχετισμούς, οφείλει ηθικά η κυβέρνηση για κάθε κρίσιμη πολιτική απόφαση να επιδιώκει την ευρύτατη δυνατή συνένεση και σε κάθε περίπτωση τη συνένεση του πρώτου κόμματος της χώρας. Αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τι από όλα αυτά δεν καταλάβετε. Τι από όλα αυτά δεν καταλαβαίνετε. Η κυβέρνηση και ο κρυπτόμενος από τη Βουλή Πρωθυπουργός όχι μόνο δείχνουν ότι δεν έλαβαν το μήνυμα των ευρωπαϊκών εκλογών, όχι μόνο δεν αξιοποίησαν τον θεσμικό ρόλο που έχουν ώστε να έρθουν σε συνεννόηση για στοιχειώδη θέματα, ακόμα και για το θέμα του επικεφαλής Τράπεζας Ελλάδος, να έρθουν σε μια συνεννόηση με την αξιωματική αντιπολίτευση που, καθώς όλα δείχνουν, το πιο πιθανό είναι να είναι η επόμενη κυβέρνηση στον τόπο. Όχι μόνο δεν δείξατε καμία θέληση για κάτι τέτοιο, αλλά με όσα πράτετε και αποφασίζετε μετά τις εκλογές, αποδεικνύεται ότι μοναδικό σας κριτήριο είναι να προλάβετε. Να προλάβετε να ξεπουλήσετε ό,τι απέμεινε από το δημόσιο πλούτο και να προλάβετε να δημιουργήσετε αρνητικά τετελεσμένα για την επόμενη κυβέρνηση. Το δόγμα του κυρίου Σαμαρά είναι ότι αφού δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την επερχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την επερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε ας κάνουμε το παν ώστε να μην αφήσουμε περιθώρια και εργαλεία σε αυτή την κυβέρνηση για να ανατάξει τη χώρα και την οικονομία. Και έτσι, σε μια πρωτοφανή επίδειξη εκδικητικής μανίας, μια κυβέρνηση λαϊκής και κοινωνικής μειοψηφίας, ενώ ψυχοραγεί, λίγο πριν ξεψυχήσει, καταστρέφει τα πάντα φεύγοντας. Αμέσως μετά τη Βουλή, μετά τις εκλογές, λίγες μέρες μετά, κλείσατε ευνηδιαστικά τη Βουλή. Το μόνο που ψελίσατε ως δικαιολογία ήταν πως δεν υπάρχει νομοθετικό έργο. Κι όμως, με την έναρξη των θερινών τμήματων υπήρξε καταιγισμός νομοσχεδίων, βομβαρδισμός τροπολογιών, με σημαντικότερο απ' όλα αυτό που συζητούμε σήμερα, το πρώτο θερινό τμήμα, αλλά και εξίσου σημαντικό κατά την εκτίμησή μας αυτό που θα συζητηθεί μάλλον στο δεύτερο και αφορά
τους Αιγιαλούς. Και νομίσατε ότι εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια να σας παρακολουθούμε, να παίρνετε την απόφαση να ξεπουλήσετε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σε ένα θερινό τμήμα με 50 προεπιλεγμένους βουλευτές. Όχι, κύριε συνάδελφε. Εδώ αναλαμβάνετε μία ιστορική ευθύνη. Μας γυρνάτε 64 χρόνια πίσω, στην εποχή της Power. Και αυτή την ευθύνη, αν μη τι άλλο, δεν θα την πάρετε κρυπτόμενη. Θα την πάρετε στο φως. Ο κάθε βουλευτής, η κάθε βουλευτίνα θα αναλάβει την ευθύνη του. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 50. Με χρήματα από το δημόσιο προϋπολογισμό, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, με χρήματα από το σχέδιο τότε για την ανοικοδόμηση μεταπολεμική στην Ευρώπη, το σχέδιο Μάρσαλ, με χρήματα από τις ιταλικές αποζημιώσεις, τις ιταλικές επανορθώσεις πολεμικές. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η ΔΕΗ χτίστηκε από το ειστέρημα του ελληνικού λαού και από το μόχθο χιλιάδων εργατών και εργαζομένων. Και αν δεν υπήρχε η ΔΕΗ, δεν θα μπορούσε το αγαθό της ενέργειας να φτάσει και στο πιο απομακρυσμένο νησί, στο πιο απομακρυσμένο χωριό της πατρίδας μας. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το αναπτυξιακό θαύμα εκείνης εποχής με τις εκατοντάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις, με τα πανάκριβα τιμολόγια και με την αδυναμία υλοποίησης ενός εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. Σήμερα η ΔΕΗ αποτελεί το πολυτιμότερο εργαλείο της εθνικής οικονομίας. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτικός φορέας. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας με συνεισφορά στο 3% του ΑΕΠ. Η ΔΕΗ δεν είναι απλά μια επιχείρηση που πήγε το ρεύμα εκεί όπου δεν μπορούσαν να το πάνε ιδιωτικές εταιρείες. Η υπόθεση της ΔΕΗ αφορά στην προοπτική της χώρας και στη δυνατότητά της να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και βεβαίως έχει να κάνει με τη μεγάλη προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, έχει να κάνει όμως και με αυτό που ονομάζουμε εθνική ασφάλεια. Ενεργειακό, εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της χώρας. Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα οποιοδήποτε νομοσχέδιο που περνάτε όπως έχετε συνηθίσει να κάνετε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σε ένα θερινό τμήμα. Αλλά εσείς φαίνεται και εσείς κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης με το ξεπούλημα των υποδομών, λιμάνια, αεροδρόμια, δημόσιες κερδοφόρες επιχειρήσεις, με τον πληστηριασμό που έχετε βάλει να κάνει ο ΤΑΙΠΕΔ σε Αιγιαλούς, βουνά, ιστορικούς χώρους, αρχαιολογικούς χώρους, δεν έχετε σκοπό φεύγοντας να παραδώσετε κράτος. Παραλάβατε κράτος, θα παραδώσετε αποικία. Αποικία των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και της διαπλοκής που καιροφυλακτεί και βιάζεται πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκοκαλύσει έναν πινακί ουφακής όλο το δημόσιο πλούτο αλλά και της στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις της χώρας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε πλήρη επίγνωση του ακριβώς κάνετε. Ζούμε, αν θέλετε, σε αυτή την τρίτη, λέμε εμείς, πράξη, την πιο εγκληματική για τον τόπο πράξη του μνημονίου. Με την πρώτη απαλλοντρεώσατε το εισόδημα, με τη δεύτερη διαλύσατε, κατεδαφίσατε το κοινωνικό κράτος, τώρα επιχειρείτε να εκποιήσετε τη δημόσια περιουσία. Θέλω όμως να συνοηθούμε για κάτι. Δεν υπάρχει μικρή ΔΕΗ, όπως λέτε. Υπάρχουν μεγάλα φιλέτα. Υπάρχουν μεγάλες ανεκτήμητης αξίας πλουτοπαραγωγικές πηγές που εκχωρούνται. Στην πραγματικότητα βγαίνουν στο σφυρί ολόκληρη νομή της χώρας, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Με όλον τον ανεκτήμητης αξίας φυσικό και ορυκτό πλούτο, μαζί με τους υδάτινους πόρους, μαζί με όλες τις υποδομές και όλο το παραγωγικό σύστημα. Αλήθεια, πόσο κοστολογείται, κύριε Μανιάτη, πόσο κοστολογείται αυτό το κομμάτι της χώρας? Υπάρχει δυνατότητα να το κοστολογήσουμε? Έχετε κάνει λογαριασμό? Πόσο κοστολογούνται σήμερα
τα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια που φτιαχτήκανε σε προηγούμενες δεκαετίες, τα φράγματα της Δυτικής Μακεδονίας, πόσο κοστολογούνται όλα τα αποθέματα λιγνίτη, πόσο κοστολογείται ο εθνικός ορυκτός πλούτος της χώρας μας. Οι ειδικοί, και μάλιστα όχι άνθρωποι δικοί μας, και δικοί σας άνθρωποι που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση τις τελευταίες μέρες, μιλάνε για αξία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Είναι ύβρις, κύριοι του Μνημονίου, να ομιλείτε για μικρή ΔΕΗ και όλον αυτόν τον πλούτο να τον αποκαλείτε μικρή ΔΕΗ. Είναι κομμάτι της χώρας ανεκτίμητο και εσείς θέλετε να το εκποιήσετε άρον-άρον σε ένα θερινό τμήμα και σας ρωτούμε γιατί. Για να βγούμε από την κρίση? Όχι φυσικά. Για να εξυγχρονίσετε το ενεργειακό δίκτυο της χώρας? Ας αφήσουμε τα καλαμπούρια όπου υπήρξαν ιδιωτικοποιήσεις, και μην χρησιμοποιείτε την καραμέλα αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίησης είναι. Όπου είχαμε απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση στον χώρο της ενέργειας, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Μήπως τότε το κάνετε για να έχει ο λαός μας φθηνό ρεύμα, τώρα που περνάει αυτή τη μεγάλη δυσκολία? Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, ειλικρινά. Γνωρίζει κανείς σας, κανείς από εσάς, και αν το γνωρίζει, να φέρει το παράδειγμα εδώ στην Ολομέλεια. Όχι στην Ολομέλεια, θα γίνει και Ολομέλεια. Στο θερινό τμήμα. Να φέρει παράδειγμα. Υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο, εγώ λέω, αφήστε, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο, όπου η ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση ενέργειας να σήμανε και μείωση στα τιμολόγια? Το ίδιο ερώτημα, μιας και βλέπω τον κύριο Ζερβό, ετέθη από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Ζερβό. Ο άνθρωπος απάντησε ειλικρινά, εξ όσων γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζει καμία χώρα. Γιατί δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο όπου η ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση ενέργειας να σήμανε χαμηλότερο τιμολογιακό κόστος για τον πολίτη, για τον καταναλωτή. Σας διαψεύδει η συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία. Παντού είχαμε αυξήσει τα τιμολόγια. 71% στη Σουηδία, 84% στην Ιρλανδία, 63% στη Δανία, 36% στη Φιλανδία. Αλλά μην πάτε μακριά. Εδώ στην Ελλάδα, οι προηγούμενες απόπειρες απελευθέρωσης ενέργειας, η μετοχοποίηση, η λεγόμενη απελευθέρωση, τι έφερε από το 2001 ως σήμερα? 103% αύξηση στα τιμολόγια των καταναλωτών έφερε και 80% στα τιμολόγια των επιχειρήσεων. Και μάλιστα έφερε και διάφορα κουμάσια τύπου ένεργα και Ελλάς Power, δηλαδή έφερε σκάνδαλα, έφερε λαμογές, έφερε εκποίηση πλούτου, ακόμα και το χαράτσι των πολιτών το πήρανε και το πήγανε σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Και όχι μόνο αυτό, για να δούμε και ποιος υπερασπίζεται σε αυτή τη χώρα το δημόσιο συμφέρον, στη δίκη που έγινε εναντίον αυτών των κυρίων, υπερασπιστής τους, βεβαίως έχει το δικαίωμα να το κάνει, αλλά να δούμε και τι είναι ηθικό σε αυτόν τον τόπο, ήταν ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Και δεν υπήρξε εκπρόσωπος, δεν παρέστη στη δίκη εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου. Γιατί λοιπόν αυτή η βιασύνη, επανέρχομαι. Γιατί αυτή η βιασύνη μέσα σε ένα θερινό τμήμα, μιας ανεκτίμητης αξίας επιχείρηση για το ελληνικό δημόσιο, για την εθνική οικονομία να ξεπουληθεί. Και εγκρυπτώ βιαστικά με επιλεγμένους βουλευτές. Εμείς λέμε τα προφανή. Γιατί υπάρχει απέτηση από τους πιστωτές να πάρουν ζεστό χρήμα και γιατί πρέπει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της ενέργειας. Και αυτό να γίνει άρον-άρον, γρήγορα-γρήγορα, πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τελειώσει το καλαμπούρι της κλεπτοκρατίας και της οικονομικής ολιγαρχίας σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια θα τη μάθει ο ελληνικός λαός, όσο και αν θέλετε να κρύβεστε από τη Βουλή, όσο και αν προφυλάσσεστε από μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τη διαπλοκή. Αλλά κάπου εδώ τα ψέματα τελειώνουν. Η χώρα, με αυτό που θέλετε να νομοθετήσετε, χάνει το βασικό εργαλείο ενεργειακής πολιτικής.
Χάνει κρίσιμο εργαλείο στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Χάνει το βασικότερο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Πιστεύει αλήθεια κανείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι εμείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την ιστορία, θα είμαστε οι χρήσιμοι λυθοί? Πιστεύει κανείς ότι εμείς θα σπεύσουμε να επομιστούμε το βάρος μιας κατεστραμμένης οικονομίας, μιας εκποιημένης χώρας, θεωρώντας όλα αυτά τα εγκλήματα τετελεσμένα? Για να σας αφήσουμε να παίξετε και το τελευταίο σας χαρτί, όπως φανερώνουν τα τζιμάνια, σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, της περιβόητης αριστερής παρένθεσης, αυτό πιστεύετε ότι θα κάνουμε? Δεν έχετε καταλάβει καλά. Δεν έχετε καταλάβει καλά ούτε εσείς, ούτε αυτοί που νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να καθίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ας μην υπάρχει χώρα να κυβερνήσουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχετε καταλάβει καλά με ποιους έχετε να κάνετε. Δεν είμαστε εμείς διψασμένοι για εξουσία. Είμαστε διψασμένοι για να πάρουμε την εξουσία από τα χέρια της ντόπιας και ξένης κλεπτοκρατίας και να την μεταβιβάσουμε, να τη δώσουμε εκεί όπου ανήκει, στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό είμαστε διψασμένοι και πολύ σύντομα αυτό θα το κάνουμε πράξη. Ακούω όμως τελευταία βουλευτές συμπολίτευσης να μας απευθύνουν το λόγο και να μας φορτώνουν με ευθύνες για το κράτος που φτιάξατε, Πασό και Νέα Δημοκρατία, κυβερνώντας αυτόν τον τόπο από το 1974 και μετά. Μη μας φορτώνετε ευθύνες για το δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις που φτιάξατε για να λειτουργούν υπέρ των στενών κομματικών σας συμφερόντων. Η επιλογή μας να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και όχι μόνο, αλλά και του συνόλου του δημόσιου πλούτου, τους αγιαλούς και όλων όσων ετοιμάζεστε να παραδώσετε σε επιδοτούμενα ιδιωτικά συμφέροντα, κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα. Η επιλογή μας αυτή είναι επιλογή υπεράσπισης της χώρας, υπεράσπισης της δημόσιας σφαίρας, του δημόσιου τομέα, ο οποίος μπορεί και πρέπει να οικειοποιείται τα συλλογικά αγαθά και να τα επιστρέφει στην κοινωνία, καθιστώντας τα προσιτά σε όλους τους πολίτες. Πρόκειται για ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής ανάπτυξης. Ένας νέος τρόπος παραγωγής και διανομής του πλούτου που δεν θα είναι ξεκομμένος από τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα έχει μηχανισμούς συλλογικού ελέγχου. Αυτό είναι για μας το πραγματικό δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ειδικά σήμερα που ανάμεσα σε όλα τα άλλα που έχουν συμβεί στον τόπο μας κυριαρχεί και ένας νέος όρος, αυτός της ενεργειακής φτώχειας που απειλεί εκτεταμένα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού. Και βεβαίως εσείς με τις αποφάσεις σας θέλετε να την κάνετε μεγαλύτερη αυτή την ενεργειακή φτώχεια. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι σίγουρο ότι τις τελευταίες μέρες μπορεί να μην είχαμε εκτεταμένα blackout από την απεργία των εργαζομένων στη ΔΕΗ, αλλά είχαμε ένα εκτεταμένο κυβερνητικό blackout. Από τη μέρα που συγκροτήσαμε, πήραμε την πρωτοβουλία για αυτό το παλαϊκό μέτωπο για την υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου και της ΔΕΗ, την ημέρα που από το αμήντεο, μεταβιβάζοντας αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων, των συνδικάτων, δεν είναι πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ, εμείς μεταφέραμε αυτό το αίτημα και στη Βουλή και στην κοινωνία και στα κόμματα και στους βουλευτές. Από τότε λοιπόν, ενώ το αίτημα με βάση το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος να μαζευτούν υπογραφές για να διεξαχθεί κανονική συζήτηση στην Ολομέλεια με το ερώτημα να πάει το ψηφισμένο, αν ψηφίσετε σήμερα, νομοσχέδιο στην ετοιμιγορία του λαού. Από τότε λοιπόν έχουμε ένα εκτεταμένο κυβερνητικό blackout. Κινείστε ως κυβέρνηση στα σκοτάδια,
αδυνατείτε να καταλάβετε τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, καταφεύγετε σε συκοφαντίες, δεν θα σας βγουν σε καλό αυτά, ποτέ δεν βγήκαν σε καλό οι συκοφαντίες. Σας φοβίζουν οι κάλπες, αυτό το γνωρίζουμε. Δεν τολμάτε να κάνετε δημοψήφισμα, το γνωρίζουμε. Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι δεν τολμάτε να κάνετε ούτε συζήτηση στη Βουλή για το δημοψήφισμα, όπως ζητάνε όλα τα κόμματα πλέον και οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Η κυβέρνηση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής ελληνικής κοινωνίας, κάθε όριο ανοχής των δημοκρατικών πολιτών. Κλείσατε ευνηδιαστικά τη Βουλή για να εξυπηρετήσετε σκοπιμότητες συγκυβέρνησης, για να συγκαλύψετε σκάνδαλα, να θάψετε ποινικές τυπογραφίες, να καλύψετε υπουργούς και να αποφύγετε και τη συζήτηση για τις σχέσεις σας με τη Χρυσή Αυγή. Κλείσατε τη Βουλή για να κάνετε κοινοβουλευτική αριθμητική, για να σχεδιάσετε τα θερινά τμήματα ώστε να αποφύγετε τις μεγάλες πολιτικές αντιδράσεις. Για τη ΔΕΗ σήμερα, για τους Αιγιαλούς αύριο, για το ασφαλιστικό ενδεχομένως μεθαύριο. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα σας ζητήσει η Τρόικα μέχρι να τελειώσουν τα θερινά τμήματα. Σειρά μαθαίνουμε παίρνει και το δικαίωμα στην απεργία. Σας προειδοποιούμε. Μην διανοηθείτε να το αγγίξετε αυτό το δικαίωμα. Είναι ιερό δικαίωμα. Έχει κατακτηθεί από τους αγώνες των εργαζομένων στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. Δεν θα επιστρέψετε και μάλιστα εν μέσω θέρους και θερινών τμήματων τη χώρα στο 19ο αιώνα, όταν οι εργαζόμενοι ήταν έρμεα των εργοδοτών τους. Το δικαίωμα αυτό που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες θα το υπερασπιστούμε με αγώνες και θυσίες. Δεν θα επιτρέψουμε τη μετατροπή της χώρας σε ειδική οικονομική ζώνη για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Σας καλούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές της συμπολίτευσης, να σταματήσετε τώρα, πριν να είναι πολύ αργά. Σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ. Να κατανοήσετε ότι δεν δικαιούστε να πάρετε τόσο κρίσιμες αποφάσεις εν κρυπτό. Σας καλούμε, αν θέλετε, και να συμμορφωθείτε με το Σύνταγμα και τους νόμους. Εμείς, από την πλευρά μας, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε θεσμικό μέσο για να δώσουμε τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να πάρει θέση. Θα καταθέσουμε πρόταση για δημοψήφισμα όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Και απαιτούμε την άμεση σύγκληση της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασίσει. Θέλω, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε την ευκαιρία να πω, να υπογραμμίσω, ότι η τοποθέτηση του Προεδρείου της Βουλής για το θέμα της συλλογής των υπογραφών για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος είναι η αυτονόητη. Οι βουλευτές που ζητούν να ανοίξει η Ολομέλεια για το θέμα του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΗ είναι ήδη πολύ περισσότεροι από τους απαιτούμενους 120. Ξέρουμε βεβαίως ότι φοβάστε το δημοψήφισμα. Αναρωτιέμαι όμως, τι έχει μεγαλύτερη σημασία? Η βούληση του ελληνικού λαού ή ο δικός σας φόβος? Η βούληση του ελληνικού λαού ή τα προαπαιτούμενα της Τρόικας? Αυτό το ερώτημα, ό,τι και αν αποφασίσετε, δεν θα μπορέσετε να κρυφτείτε στο τέλος της ημέρας. Θέλετε να υποδικεύσετε το ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, να παραχωρήσετε στο κεφάλαιο πλούτο παραγωγικές πηγές, να ξεπουλήσετε δημόσιο πλούτο και όλα αυτά να τα κάνετε στο σκοτάδι, με κόλπα και εκβιασμούς. Αλλά δεν φοβάστε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μόνο το δημοψήφισμα. Φοβάστε και την Ολομέλεια. Τρέμετε ότι θα έχετε κι άλλους δικούς σας, όχι ανεξάρτητους, δικούς σας βουλευτές απέναντι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος όμως φοβάται το λαό, όποιος φοβάται τη Βουλή, όποιος φοβάται τον πολιτικό διάλογο, όποιος εν τέλει φοβάται την ίδια τη δημοκρατία, δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά με το φόβο. Οι μέρες του φόβου τελείωσαν για τον ελληνικό λαό. Εσείς, όσο θα κάθεστε στα κυβερνητικά έδρανα, είστε καταναγκασμένοι να ζείτε με το φόβο. Αλλά ευτυχώς και για σας και για τον τόπο, δεν θα είναι πολλές οι μέρες του φόβου σας. Σύντομα ο λαός μας θα απαλλάξει και εσάς
αλλά και τον τόπο από αυτό το μαρτύριο.